Καλημέρα μάγκες, Γιώργος Κάβελος εδώ πίσω με ένα ακόμα βίντεο. Η ώρα είναι 8:46, μια ώρα που για εμένα κανονικά κοιμάμαι. Είναι η πρώτη μέρα που ανοίγουν τα καταστήματα. Πάρω την καμερούλα μου και θα πάω σε ένα Nike Outlet, η επιστροφή, για να δω τι έχει αλλάξει. Μπορεί λόγω του ότι τα Nike Outlets είναι κλειστά 4 μήνες να πάω και να έχουν Jordan 1 20 ευρώ, που λέει λόγος. Μπορεί να πάω και να μην έχει αλλάξει τίποτα, μπορεί να τα έχουν πιο ακριβά. I don't know. Πάω να φάω, πάω να κάνω ένα μπάνιο λίγο, να ξυπνήσω. Εν τω μεταξύ με πήρε ένας φίλος μου, του είχα πει για πλάκα ότι θα πάω να κάνω camp out στην Nike και μου λέει τι κάνεις 8:30, λέω τι έγινε ρε μαλάκα, λέω τι ανέβασα κάτι την ώρα που κοιμόμουν, μα χακάρανε. Τέτοια ώρα λέει ακόμα δεν έχει πάει στην Nike, έχουν πάρει όλα τα Jordan 1 Σικάγο. Τέλος πάντων, μπάνιο, η σωστή λέξη και ο σωστός τρόπος να ξυπνήσεις. Εν τω μεταξύ εγώ έχω meetup για αυτά εδώ. Ρε γάμο, το στεναχωριέμαι που θα τα δώσω. Από κοντά είναι πολύ πιο ωραίο ρε φίλε. Αλλά ρε φίλε, θα πάω να κάνω τώρα shopping spree και λέω ας το εκμεταλλευτώ. Και συνεχίσουμε το πρωινό μας. Εν τω μεταξύ έχω στείλει φίλους μου σε Nike Outlet Κρήτη και σε Nike Outlet Θεσσαλονίκη. Στην Κρήτη μου λέει ο φίλος μου ανοίγουν 10, έχει πάει 9:30 και έχει 10 μου λέει 40 άτομα ουρά. Φοβάμαι πολύ για το αν θα φάω τάπα εδώ, αλλά θα πάω, θα κάτσω και ό,τι ώρα τελειώσω ρε φίλε. Γίνεται τι σπουτάνας. Ο φίλος μου λέει, Γιώργο μου λέει γάμα το λέει, μην προσπαθείς να πας καν. Τέλος πάντων, εγώ ξύπνησα, έχω να ξυπνήσω 8:30 ώρα από την Τρίτη Λυκείου. Θα πάω, θα κάτσω, θα περιμένω και θα πάρω τα στυλς μου. Δείτε εδώ τι γίνεται γάμο. Όχι αρνητική ενέργεια, θέλω positivity. Μόλις άνοιξε και το πράσινο, let's go. Έφτασα. Το πάρκινγκ είναι γεμάτο και είναι 10:40 ρε μαλάκα. 10:40, πάω να δω τι παίζει. Ελπίζω να μην έχει πολύ ουρά γιατί βρέχει κιόλας. Δεν ξέρω, αλήθεια είμαι πολύ μπερδεμένος. Πολλά steals. Έχει αυτό εδώ 37 ευρώ. Έχει ένα Air Max Tailwind 40. Γενικά άμα θες έτσι everyday sneakers έχει πάρα πολλά. Και αυτό επίσης 34 ευρώ. Ψάχνω το σώσι. Δηλαδή το εδώ ας πούμε δεν ξέρω αν αξίζει το 34. Ίσως να ταξίζει. Λοιπόν, μόλις έφυγα από το Nike Outlet, είμαι υπέρ ευχαριστημένος. Αν είχα βρει και ένα sneaker που να είναι λίγο έτσι πιο OG, θα το είχα πάρει και θα ήμουν ακόμα πιο ευχαριστημένος. Αλλά it's good bro, you know, τη δουλειά μας την κάναμε. Πάμε λίγο σπίτι τώρα, να δούμε τι πήραμε πιο αναλυτικά. Δείτε εδώ απόδειξη μάγκες. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χθες πήγα στο Nike Outlet. Η εμπειρία μου, μάγκες, είναι ότι ξύπνησα πάρα πολύ νωρίς. Είχε 4 βαθμούς, περίμενα 1 ώρα και 50 λεπτά στην ουρά, αλλά τα κατάφερα. Είπα, όχι, δεν θα φύγεις, θα περιμένεις. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η απόδειξη από το fucking Outlet. Ίσα-ίσα εδώ χωράει. Πήρα πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μπορούσα να είχα πάρει και περισσότερα, αλλά είπα, οκ, ας μην το τρέχαρντάρω τόσο πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το τι πήρα. Πρώτο pick-up, το οποίο πραγματικά μπήκα μέσα και δεν πιστεύω ότι το έβλεπα. Βλέπετε αυτό το κουτί. Fucking Jordan 1. Το Outlet, ούτε καν, πλάκα κάνω. Αλλά μια και κάνω το βίντεο, θα σας τα δείξω. Πήρα αυτά τα Black Gold Vinyl Jordan 1. Είναι ένα latest release, νομίζω βγήκε πριν 1-2 μήνες. Overall, ένα πάρα πολύ όμορφο sneaker. Ένα πολύ ωραίο Jordan 1. Γενικά είμαι αυτό το vinyl σε ό,τι έχει να κάνει, είτε είναι jacket, είτε είναι jean, είτε είναι παπούτσι. Μου αρέσει πολύ, μου αρέσει που ο πάτος είναι μαύρος. Το μόνο που με χαλάει είναι το gold, δηλαδή αν ήταν άσπρο ή αν ήταν κόκκινο, καφέ ή οτιδήποτε, θα το κρατούσα για personal, αλλά τώρα θα το resellάρω στο Cloud Plug. DS, still with tags, πάει για 2,20 νομίζω και 190, 2,20 κάπου εκεί. Για όσους γουστάρετε Jordan 1 που με έχετε σπαμάρει, fuck it, θα τα βάλω στο Cloud Plug. Αρκετά τώρα σας έπριξα. Πάμε να σας δείξω όντως τι πήρα από το Outlet. Βλέπετε αυτό το κουτί, ούτε εγώ το πίστευα. Πλάκα κάνω, ούτε αυτά είναι από το Outlet. Κόπαρα αυτά εδώ τα Jordan 5 στο Mauve Colorway. Δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα, αλλά γενικά μάγκες ακούστε λίγο. Τα 4, τα 5 και τα 11. θα ανέβουν στο Θεό. Το λέω εδώ, κρατήστε την ημερομηνία. Τώρα που είναι και χειμώνας, είναι πολύ πολύ ωραία sneakers. Κρατήστε τα. Το πήρα από την Nike στο Σύνταγμα, αυτό ήταν τελευταίο νούμερο. Έκανε 189 νομίζω. Πολλά, αλλά μου άρεσε. Πάμε τώρα στα actual pickups από το outlet. Το πρώτο πράγμα που πήρα από το Nike outlet είναι αυτό εδώ, το Nike Cup. Έχει αυτό εδώ το Nike και είναι μαύρο. Είναι το πρώτο επίπεδο βαλκάνιου καπέλου και μου άρεσε, είναι έτσι απλό. Βέβαια υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες του Drake. Έχει κάποια Nike Cups με το χοντρό εδώ το ραμμένο το Nike. Αυτά είναι επίσης πολύ ωραία, αλλά αυτά είναι λίγο δύσκολο να τα βρεις σε outlet. Το πρώτο πράγμα που αγόρασα είναι αυτό εδώ το Paris Saint-Germain σκουφί. Γενικά η Paris, ξέρετε πόσο hype είναι σαν brand, σαν ομάδα, οτιδήποτε. Θεωρώ ότι είναι η ομάδα η οποία έβαλε το ποδόσφαιρο, τις ποδοσφαιρικές φανέλες και όλο αυτό το wave στο street style. Οπότε ήθελα έτσι ένα σκουφάκι με το σήμα. Γενικά τώρα που κάνει και πολύ κρύο, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος να φλεξάρεις κάτι τέτοιο. Οπότε πρώτο pick-up από το outlet, ένα Paris Saint-Germain σκουφάκι. Συνεχίζουμε με το δεύτερο pick-up, το οποίο είναι και πάλι σκουφάκια. Είναι αυτά εδώ τα Nike Silver σκουφάκια και από πίσω γράφουν το Just Do It. Μόλις τελείωσα τα ψώνια στο Μακάρθρο από τα ρούχα και τα παπούτσια, έκανα μια γενικότερη βόλτα στο μαγαζί και τα είδα σε ένα stand. Θεώρησα full cool ότι είναι εδώ μεταλλικό το Nike. Γενικά έτσι μπορείς να το συνδυάσεις με πολλά outfits, από το να φοράς ένα παλτό μέχρι το να φοράς ένα tracksuit. Και ειδικά τώρα που κάνει κρύο, αντί να φοράς κουκούλα, φοράς ένα τέτοιο, ή μπορείς να φοράς αυτό και από πάνω την κουκούλα και σκάει ακόμα πιο ωραία. Και το πήρα και σε άλλο ένα χρώμα, ροζ, πιτς και μαύρο. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα sneaker, το οποίο δεν κάνω πλάκα, όντως το βρήκα από outlet. Δεν το πιστεύω αυτό που λέω. Βρήκα Nike TN στο outlet. Είναι άσπρο colorway, φούξια εδώ λεπτομέρεια και κίτρινο Nike. Περίεργο colorway, to be honest, αλλά ίσα ίσα που τα TNs αυτό είναι. Έχουν πολύ περίεργα χρώματα και είναι καλό να έχεις ένα OG μαύρο, ένα OG άσπρο και στη συνέχεια να αρχίσεις να κάνεις collection. Δυστυχώς το μεγαλύτερο νούμερο που βρήκα είναι 42,5. Εγώ φοράω 46, οπότε το πούλησα μόλις στο Cloud Plug. Αυτά γενικά τα TN έχουν αρχική 169, εγώ το έδωσα 130, έβγαλα και εγώ το κέρδος. Και αυτά εδώ είναι έτσι ένα girly σχέδιο, δείτε εδώ πάτους. Γενικά οι πάτες στα TN νομίζω είναι fire. Ας μπούμε στο ψητό. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ το tracksuit, απλή μαύρη ζακέτα με το Nike logo, συν το παντελόνι size XL, πήρα 2. Γενικά θεωρώ ότι μπορείς να τα πουλήσεις 60 ευρώ το set ή 70 ευρώ το set. Είναι πολύ καλή τιμή και γενικά αυτά τώρα στα ίντερνετ δύσκολα θα τα βρεις σε καλές τιμές. Γι' αυτό κόπαρα 2. Στη συνέχεια βρήκα αυτό εδώ το Nike Air Jordan Jacket, άσπρο με την φούξια peach γραμμή Air Jordan Nike. Το big σήμα εδώ πέρα, νούμερο XL. Είχε πάρα πολλά. Είχε μια στίβα 34,99. Να σας πω την αλήθεια, το συγκεκριμένο το πήρα μόνο για resell, γιατί δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο logo. Το θεωρώ λίγο λογομάνια, αλλά για resell, you know, ό,τι πρέπει. Στη συνέχεια βρήκα αυτή εδώ την βερμούδα, η οποία είναι Nike Floral, Nike SB συγκεκριμένα, Nike SB Floral. Σε πολλά Facebook groups που είμαι, βλέπω κατά καιρούς ότι γράφουν want to buy τέτοιες Floral Nike βερμούδες. Οπότε πήρα μία στο νούμερό μου και μία για resell. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα είναι easy money. Και όταν ήμουν στο ταμείο, εννοείται, είδα αυτή την γκρι, αυτό το γκρι sweatband με το απλό Nike logo, όσο πιο απλό γίνεται, στα 25 ευρώ, standard fit. Και πάλι νομίζω ότι αυτές στην Κρήτη τις είχε 35, οπότε όταν είδα ένα good price, ένα essential, το οποίο μπορείς να το φοράς με οτιδήποτε, το τσίμπησα και αυτό. Και εννοείται Nike socks. Αυτές ήταν και ψιλοακριβές, νομίζω έκαναν 12 ευρώ, 8 ευρώ. Λοιπόν, αυτά ήταν όλα μου τα pickups, κάλτσες, Nike sweatband, floral, βερμούδα, Jordan jacket, 2 set, Nike TN και σκουφάκια και το καπέλο. Για όλα αυτό μάγκες έδωσα 235 ευρώ μόνο. Mad still, είτε για resell είτε για haul. Νομίζω ότι για haul είναι λίγο καλύτερα, αλλά πραγματικά η Nike τα έχει γαμίσει όλα με τα outlets. Θεωρώ ότι έχει ανέβει πάρα πολύ γι' αυτό το λόγο, γιατί η Nike δεν είναι ένα brand που επειδή θα βρεις φτηνά σε outlets δεν θα δώσεις πολλά λεφτά για κάτι άλλο από Nike, όπως ας πούμε Jordan 1 ή οτιδήποτε, οπότε θεωρώ ότι δεν τη ρίχνει. Αυτά, πάμε να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο βίντεο. Λοιπόν, μιας και μας έβγαλε εδώ ο δρόμος, ήρθαμε μία από Golden Hall, επειδή έχει και εκπτώσεις, να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από κάνα Άτικα. Δεν ξέρω αν έχει footlocker εδώ, αλλά γενικά μου αρέσει πολύ το footlocker τώρα τελευταία. Οπότε πάμε να δούμε εδώ αν έχει έτσι τίποτα καλό να πικάρουμε. Και έτσι όπως κάνουμε τη βόλτα μας, βλέπω ένα Nike Store. Ήξερες εσύ ότι έχει εδώ Nike Store? Λέτε να βρούμε κανένα στυλ. Δεν ξέρω, αυτά εδώ τα βαράνε λίγο. That's a no, I guess. Είναι no, αλλά θυμάμαι ότι το είχε δείξει ο Ρίτσιλι σε ένα... Ο Ρίτσιλι γενικά του αρέσουν πολύ αυτά τα vest και το είχε δείξει σαν backpack vest. Not bad αν είναι σε αυτούς τους lifestyle. Είναι λίγο meme ρε φίλε. Φαντάζομαι να το δεις σε κλίπες να είναι πιο meme. Ξέρεις τι ψάχνω? Ψάχνω ένα λεμπρόν, αυτό, ή σε κόκκινο ή κάτι τέτοιο αν έχεις, ρε παιδί μου, έτσι ένα καλό εκπτωτικό 46-47. Κάποιο άλλο 4 ή 3 κάτι τέτοιο. Μόνο αυτό το πέρα. Πήρα από το Σύνταγμα το πεντάρι το MOV. Τα Παρίσι έχουν έκπτωση η σειρά. Όλα έχουν 30% και το παπουτσάκι. Σε αυτά ό,τι βλέπεις έξω 30%. What is going on, my friend? Λέτε να βρούμε κάνα μουκλέρ. Είχα έρθει πριν το πρώτο lockdown και είχε full καλό πράγμα. Λοιπόν, το μυστικό είναι να πηγαίνετε στα σταντάκια που είναι κρυμμένα μέσα στο μαγαζί και να βρίσκετε εκπτωτικά. Εντάξει, όχι τόσο τίμιο, αλλά τίμιο. Λοιπόν, είμαι καταενθουσιασμένος. Έχω βρει αυτό το Moncler μπουφάν που είναι έτσι και λεπτό για τώρα που ανοίγει ο καιρός. Κόκκινο χρώμα. Ταιριάζει και με τα J's. Αυτό είναι 100% κοπ. Τώρα έχω βρει και αυτό και έχω βρει και αυτό από μέσα. Ας δοκιμάσουμε και αυτά και βλέπουμε. Δεν ξέρω τώρα. Moncler μπλούζα. Λοιπόν, τελευταίο stop για σήμερα θα το κάνουμε στην Burberry. I like this. Μήπως ήρθε η ώρα για ένα designer sneaker? Για να δούμε. 300€ αυτό. Για να δούμε τι άλλο έχει. Γενικά οι designers έχουν πέσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Ωραίο και αυτό. 2,90 αυτό. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Stone Island. Δυστυχώς δεν βρήκα. Armani δεν βρήκα κάτι, αλλά βρήκα από Moncler. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Έκανα ένα πολύ καλό κοπ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω να φάω κάτι. Δεν ξέρω που θα πάμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Κλείνει το mall. 8 η ώρα, εντάξει. Και που έχουμε λίγες ώρες να ψωνίσουμε, καλά είναι. Λοιπόν, μπορεί να μην κατάφερα να πάρω Stone Island που ήθελα ή κάτι τέτοιο. Αλλά τσίπησα ένα Moncler εδώ σε πολύ καλή τιμή. Ήταν και το τελευταίο. Αυτά. Γυρνάμε τώρα σπίτι. Και κλασικά τώρα, μετά από μία μέρα με vlogging και τέτοια, έχει Mac Drive. Κολλητεύω μέχρι εδώ μπορώ. Ωραίο, σου ευχαριστώ. Και μετά, μάγκες, από μία μέρα με shopping, με τι άλλο κάναμε? Πήραμε κινητό, κάναμε shopping. Η μέρα θα καταλήξει με λαμπάκι στα McDonald's. Αυτά. Για σας, τι έχουμε παραγγείλει? Έχουμε παραγγείλει ένα 10€, ένα 7€, αρκετά πράγματα. Καλά. Πάμε τώρα στο σπίτι να τα πάμε ωραία και καλά. Λοιπόν, για να δείξουμε το τι πήραμε. Λοιπόν, αυτή είναι φάντα δικιά μου. Αυτό είναι δικιά σου Sprite. Λοιπόν, αυτό εδώ μάγκες είναι η ζωή. Μακφλέρι, ωραίο. Πατάτες, εδώ τιμίες. Πεινάσατε μάγκες μου, πεινάσατε. Δεν πειράζει, θα φάω. Μου ανοίγεις την όρεξη. Nuggets, chicken bacon, 2 cheese και το sauce. Τελευταίο πράγμα, πρώτο τελευταίο βασικά που θα σας κάνω σήμερα είναι να πακετάρουμε για το Cloud Plug αυτά εδώ τα Nike SB Orange Box. Είναι release του 2016 και είναι σαν deadstock, no crease, τίποτα. Δείτε εδώ το χρώμα πως είναι. Τα πούλησε 180€, νούμερο 40. Και αν κοιτάξετε Grail μεταχειρισμένα πάνε 325, 354 και stock X πάει 700€ κάπου το newest pair. Κρίμα που δεν ήταν στο size μου, θα το κράταγα, απλά θα το κάνουμε τώρα packing. Δείτε εδώ, το ότι δεν έχει box δεν σημαίνει ότι θα τα ρίξουμε έτσι σε μια σακούλα και θα φύγει. Λοιπόν, έχουμε εδώ sticker pack, legit items for legit spenders. I bought it for big bag boy. I sent the money first. You already know the plug. Θα γράψουμε και εδώ ένα, τι να γράψω? Skate your dunks. Μάγκες, θέλω να σε ενημερώσω ότι το Cloud Plug είναι το πρώτο επίσημα resell page με συνεργασία, partnership με courier, τα πιο φτηνά μεταφορικά στην Ελλάδα. Easy και μιλάμε πάντα για μια εταιρεία courier και όχι ελτά κανονικό ή απλό ταχυδρομείο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και τελευταίο pick-up πριν κλείσουμε. Θα σας δείξω εδώ ένα Moncler μπουφάν που αγόρασα. Shoutout στον πολιτή που μου έδωσε Moncler τσάντα. Το καλοκαίρι που είχα πάει και είχα πάρει τα παπούτσια και το κόκκινο πόλο, δεν μου είχε δώσει ο πολιτής τσάντα και με στράβωνε κιόλας. Θέλω να μην θυμηθώ. Είναι αυτό εδώ. Έχει και κουκούλα. Κάτι μας κόψανε. Μπαλέμ για αυτά. Έχει εδώ δύο φερμουάρ. Λοιπόν, αυτό είναι το μπουφανάκι. Έχει αυτό εδώ το σήμα εδώ. Πολύ σημαντικό για να ζεσταίνει τον εγωισμό μας. Κόκκινο, δεν έχω κόκκινο. Έχω πορτοκαλί, έχω μπλε, έχω μαύρο, αλλά δεν έχω κόκκινο. Θα κάνει εδώ matching με αυτό. Αυτό είναι ένα τικ πιο λεπτό από αυτό. Αυτό είναι πιο χοντρό. Έχει και ακόμα το πιο χοντρό, αλλά εντάξει, του χρόνου ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Αυτό ήταν και το κόπ μου. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο και από την Nike και από εδώ, βεβαιωθείτε ότι κάνατε ένα like να μου το δείξετε. Γενικά έρχονται πολλά βίντεο, οπότε πατήστε το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι. Follow στο Instagram, μην το ξεχνάμε αυτό. Και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες μέρες. Τα φιλιά μου, σας ευχαριστώ όλους. Bye.